Σε λίγο λοιπόν θα δείτε να έχουμε αποσχετικές τάσεις όπως ακούγεται στην Θράκη, με συγχωρείτε. Αλυτρωτικές απαιτήσεις από τα Σκόπια στα οποία έδωσαν το όνομα Μακεδονία κατά της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Βερίας, της ευρύτερης περιοχής. Από τους Τούρκους που θέλουν λοιπόν την Ελλάδα, από την Αλβανία που ζητούν την Τζαμουριά και θέλουν να φτάσουν μέχρι την Ήδρα. Αποσχιστικά σενάρια δείχνει για την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά και πάει λέγοντας. Γκρίζες ζώνες και περιοχές ελέγχου από την Τουρκία. Κατά τα άλλα εγγυούνται οι κύριοι την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια των συνόρων και όλα εκείνα τα οποία επιτάσσουν οι νόμοι και το Σύνταγμα. Τέτοιους κυβερνήτες λοιπόν θέλατε, τέτοια πολιτική στηρίζετε, τέτοιους ταγούς επιλέξατε. Είσαστε άξιοι λοιπόν βιασμών, κατακαιρματισμού της χώρας, αποσχισμιστικών κινημάτων, ανακάλυψης κοινωνικών καταπιεσμένων ομάδων και ενταχθείτε σε αυτούς. Αφού έτσι αισθάνεστε όλοι οι Έλληνες και Ελλήνες, να τους χαίρεστε, να χαίρεστε και να σας χαιρόμαστε, φίλοι και φίλες. Τα λέω για τους πατριώτες μου από την Κρήτη, τη δεύτερη πατρίδα μου. Τα λέω για εσάς τους Μακεδόνες που αγάπησα και αγαπώ πολύ, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα έχει ποτίσει την δική σας απελευθέρωση με πολύ αίμα. Δεν δικαιούστε λοιπόν να κοιμάστε εδώ πάνω. Έχετε υποχρέωση να ξυπνήσετε. Γιατί οι χιλιάδες των νεκρών Μακεδονομάχων, Κρητών, Πελοποννησίων, της υπολείπου Ελλάδος που έχησαν το αίμα τους εδώ και τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουν άνω των 4.000 μόνο από την δεύτερη πατρίδα μου, θα σηκωθούν, θα γίνουν φαντάσματα και θα σας κυνηγούν. Το λέω να το θυμάστε. Είμαι συγκινημένος όταν πατώ τα ιερά χρώματα της Μακεδονίας. Και δύο φορές τιμή για μένα που κατάγομαι από την Κρήτη. Όσο όμως εσείς οι Μακεδόνες, οι Θεσσαλοί, οι Θράκες και οι Ηπειρώτες, ανέχεστε μειοδότες ηγέτες, ανάξιους πολιτικούς, Φιλιππινέζες και δεν αποτινάσετε με διρυνικούς τρόπους και με σωστές διαδικασίες το ζυγό από την πλάτη σας, θα είσαστε άξιοι των ευθυνών σας και θα φταίτε εσείς για ό,τι συμβαίνει και για όσα κακά συσσωρεύονται στη χώρα. Η Ένωση των Κεντρών, η οποία αγωνίστηκε και αγωνίζεται με το όποιο τίμημα, συνεχίζει και τώρα τον αγώνα. Έγιναν και γίνονται παρατράγοντα σε όλη τη χώρα. Στις εκλογές μέχρι και σήμερα καταγράφεται και καταγράφονται παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας και αλλίωση του αποτελέσματος. Επειδή γνωρίζουμε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί και ξέρουμε ότι ελέγχονται και η δικαστική εξουσία και τα ανώτατο δικαστήριο, δυστυχώς εκλογοδικείο κλπ, δεν έγινε προσφυγή, αλλά προσφεύγουμε σε εσάς τον ελληνικό λαό. Καταγράφουμε περιοχή-περιοχή και σφίγγουμε το χέρι ενός εκάστου των ψηφισάντων, των λατρευσάντων, των στηριξάντων την Ένωση των Κεντρών. Δηλαδή με άλλα λόγια, βρίσκουμε απάκρους άκρους στην Ελλάδα όλους εκείνους και εκείνες τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έκλεισαν τα αυτιά και τα μάτια στις σιρήνες των καιρών και δεν υπέκυψαν στους διορισμούς, στο ρουσφέστη, στις υποσχέσεις και δεν αποκοιμήθηκαν με τα παραμύθια και το πιπίλισμα του μυαλού και την παραπληροφόρηση, την δυσοδεία και την πόχα των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφώνων και των εφημερίδων που ανήκουν στα συγκεκριμένα κέντρα και κάστρα, οι οποίοι ελέγχουν, όπως σας είπαμε, τα κόμματα για τα οποία μιλήσαμε, τα οποία έχουν φέρει τη χώρα στο να είναι υποτελής στους Τούρκους, δορυφόρος των Αμερικανών, Φιλιππινέζα και στρατώνας των Ατοικών και των Ευρωπαίων και αν θέλετε και κοπάδι των 5-10 μεγαλοπατεώνων, το οποίο παίρνει και το μαλλί, όπως θα έλεγε ένας κοινοτρόφος, και το τυρί και το κρέας. Είναι στο κέντρο στις εκλογές που δεν θα αργήσουν. Καλή, προσκαλή και αξιώνει όλοι και όλες εσείς να δώσετε το παρόν και να είστε εκλογική αντιπρότυπη σε ένα τμήμα της χώρας. 17.000 τόσα ένα τμήματα. Ένας από όλους εσάς, ένας από όλους εμάς να βρίσκεται σε κάθε τμήμα, θα εμποδίσει τους παραχαράχτες της κορυφής, της κορυφαίας δημοκρατικής λειτουργίας. Θα αποτρέψει τους αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα το εκλογικό. Θα εμποδίσει τους χαλκείς των εκλογικών μαγειρεμάτων και θα εγκαλέσει
ακόμα και επί όρκους, πόσο δε μάλλον θα στηρίξει ενδύμους δικαστικούς αντιπροσώπους και φορευτικές επιτροπές που θα ήθελαν για όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως να πράξουν το δέον, το προσωστόν και το έντιμο, ώστε να είναι απρόσκοπτη, ανεπηρέαστη και αδιάβλητη εκλογική διαδικασία. Και την ώρα της καταμέτρησης του αποτελέσματος, τότε θα φανεί το μέγα ποσοστό κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που σήμερα γίνεται αγώνας, το 7% που είναι περίπου η δύναμή μας σε όλη τη χώρα, θα έδινε και θα έδινε, είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ένα αριθμό και μια κοινοβουλευτική ομάδα προερχομένη από την Εστοκεντρώνα αλλά στην ουσία από τον ελληνικό λαό, που θα δίνει τους αγώνες μέσα και έξω από το κοινοβούλιο για το καλό του τόπου, για το καλό της Ελλάδας, για το καλό όλων μας.